η αλεπού και τα σταφύλια. Μια αλεπού προχωρούσε σε έναν ξηρό γεμάτο σκόνη δρόμο όταν κοίταξε ψηλά πάνω από το κεφάλι της και είδε ένα μάτσο όρημα κόκκινα γινωμένα σταφύλια. Ήταν χοντρά και φαίνονταν έτοιμα να σκάσουν από το χυμό τους. Το αεράκι έφερνε την ωραία μυρωδιά του στη μύτη της αλεπούς που εκείνη την ώρα δεν θα ήθελε τίποτα περισσότερο από το να φάει τα χοντρά όρημα σταφύλια. Η αλεπού πήδηξε όσο μπορούσε ψηλότερα, αλλά τα σταφύλια κρέμονταν σε τόσο μεγάλο ύψος που δεν μπορούσε να τα φτάσει. Πήρε φόρα, έτρεξε και πήδηξε ακόμη πιο ψηλά. Όμως και πάλι δεν τα κατάφερε. Προσπάθησε ξανά και ξανά, αλλά μάταια. Τελικά είπε, «Αυτά τα σταφύλια δεν φαίνονται και τόσο όρημα. Είναι πράσινα και μικρά. Δεν αξίζει να σκοτίζομαι γι' αυτά. Δεν καταλαβαίνω γιατί να χάνω το χρόνο μου για ένα μάτσο ξένα σταφύλια». Και με ψηλά το κεφάλι, η αλεπού προχώρησε στο δρόμο και έφυγε. Το συμπέρασμα είναι ότι είναι εύκολο να προεφρονείς εκείνο που δεν μπορείς να αποκτήσεις. Το λιοντάρι και ο λαγός. Ένα λιοντάρι είδε ένα λαγό αποκοιμισμένο και ετοιμαζόταν να τον φάει, όταν από την άλλη είδε να περνάει τρέχοντας ένα ελάφι. Παράτησε λοιπόν το λαγό και έτρεξε πίσω από το ελάφι, έκανε όμως πολύ φασαρία και ο λαγός ξύπνησε και όπου φύγει, φύγει. Μετά από μεγάλο κυνηγητό, το λιοντάρι κατάλαβε πια πως δεν είχε ελπίδα να προφθάσει το ελάφι. Γύρισε τότε στο σημείο που είχε δει το λαγό για να διαπιστώσει πως και αυτός είχε γίνει άφαντος. «Καλά να πάθω», είπε το λιοντάρι. «Άφησα το σίγουρο φαγάκι που ήταν κάτω από τη μύτη μου, ελπίζοντας πως θα έπιανα κάτι μεγαλύτερο». Οι δύο φίλοι και η αρκούδα. Μια φορά και έναν καιρό, δύο φίλοι βάδιζαν στον ίδιο δρόμο μέσα από βουνά και κοιλάδες. Παρόλο που βρισκόταν σε άγνωστο μέρος, ο άντρας ένιωθε ασφαλής, γιατί ήταν σίγουρο ότι ο φίλος του θα τον βοηθούσε να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κίνδυνο εμφανιζόταν μπροστά τους. Εκεί που περπατούσαν και συζητούσαν για να περάσει η ώρα, ξαφνικά μια αρκούδα παρουσιάστηκε μπροστά τους στη μέση του δρόμου. Ο ένας άντρας έτρεξε γρήγορα σε ένα κοντινό δέντρο, άρπαξε ένα κλαδί και σκαρφάλωσε. Έτσι κατάφερε να γλιτώσει από την αρκούδα που δεν τον έβλεπε. Ο άλλος άντρας έμεινε για μια στιγμή ακίνητος και μετά έπεσε στο έδαφος με σκοπό να υποκριθεί ότι είναι νεκρός. Το άγριο θηρίο έτρεξε αμέσως πάνω από τον άντρα που ήταν στο έδαφος με σκοπό να αρπάξει το θύμα του. Με τα γαμψά αρκουδίσια νύχια της σήκωσε τον κακόμοιρο άντρα από το έδαφος. Τα πόδια και τα χέρια του άντρα είχαν γίνει από το φόβο του τόσο άκαμπτα και παγωμένα, ώστε η αρκούδα νόμισε ότι πραγματικά είχε βρει ένα νεκρό. Έτσι, παρά τον θυμό της, εγκατέλειψε τον άντρα και έφυγε μακριά για να πάει στη φωλιά της. Όταν ο άλλος αισθανόταν πλέον ασφαλής, αφού δεν έβλεπε την αρκούδα, κατέβηκε από το δέντρο και ρώτησε τον σύντροφό του θέλοντας να κάνει και τον έξυπνο. «Πες μου φίλε μου, τι σου είπε η αρκούδα όταν ήσουν ξαπλωμένος τρέμοντας από το φόβο? Πρέπει να σου είπε πολλά πράγματα σε αυτή τη μακρινή συζήτησή σας». Και εκείνος το απάντησε. «Η αρκούδα μου είπε να μην ταξιδεύω από εδώ και μπρος με φίλους που με εγκαταλείπουν την ώρα του κινδύνου». Η χελώνα που ήθελε να πετάξει.
Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στην αυλή ενός χωριάτικου σπιτιού μια χελώνα που είχε έναν μεγάλο καημό. Ήθελε να πετάξει στον ουρανό όπως τα πουλιά. «Τι κατάρα είναι αυτή?» έλεγε κάθε τόσο αναστενάζοντας. «Σέρνω μέρα και νύχτα αυτό το βαρύ καβούκι και είμαι καρφωμένη πάνω στη γη. Αχ, να ήμουν κι εγώ ένα πουλάκι, να είχα φτερά και να πετούσα. Πώς ζηλεύω τις πάπιες της αυλής που όταν θέλουν, πετούν και βλέπουν τον κόσμο από ψηλά». Μια μέρα δύο πάπιες άκουσαν το παράπονό της και τη λυπήθηκαν. «Θέλεις τα αλήθεια να πετάξεις, κύρα Χελώνα?» τη ρώτησαν. «Αν θέλω», απάντησε η Χελώνα. «Αυτό είναι το πιο μεγάλο μου όνειρο, να πετάξω μια φορά και ας πεθάνω», που λέει ο λόγος. «Αλλά πώς?» «Υπάρχει ένας τρόπος», της είπε η μία πάπια. «Να δαγκώσεις σφιχτά αυτό το ξύλο. Εγώ και η αδερφή μου θα πιάσουμε με τα ράμφη μας και τις δύο άκρες και θα σε πάρουμε μαζί μας». «Ναι, ναι», φώναξε ενθουσιασμένη η Χελώνα. «Ωραία ιδέα. Εμπρός, ας μην αργούμε». Και βιάστηκε να δαγκώσει το ξύλο. Το έπιασαν και οι πάπιες με τα ράμφη τους, τίναξαν τα φτερά τους και πέταξαν ψηλά, κουβαλώντας τη Χελώνα μαζί τους. Το πόσο χαιρόταν η Χελώνα δεν λέγεται. Τι όμορφα ήταν εδώ ψηλά, επιτέλους είχε πραγματοποιήσει το μεγάλο όνειρό της, πετούσε. Όμως μέθησε τόσο πολύ από τη χαρά της και για μια στιγμή πίστεψε ότι θα μπορούσε να πετάξει και μόνη της. Έτσι, η κουτί και ανόητη Χελώνα μας άφησε το ξύλο που κρατούσε με τα δόντια της και φυσικά με το μεγάλο βάρος που είχε έπεσε στη γη και σκοτώθηκε. Αυτό το παραμύθι μας διδάσκει ότι το κάθε πλάσμα πρέπει να είναι ευχαριστημένο με τη μορφή που του έδωσε η φύση και να μην ζηλεύει τα άλλα πλάσματα. Η Αλεπού και ο Κόρακας. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας φαντασμένος κόρακας που νόμιζε ότι είναι ξύπνιος και όμορφος. Μια μέρα ο κόρακας στις ιστορίες μας βρήκε ένα κομμάτι τυρί, το άρπαξε και κάθισε στο κλαδί μιας ελιάς να το φάει με την ησυχία του. Εκείνη τη στιγμή έτυχε να περνάει κάτω από το δέντρο μια πονηρή και πεινασμένη αλεπού. Μόλις η αλεπού είδε το τυρί στο στόμα του κόρακα, άρχισε να της τρέχουν τα σάλια. Και αφού δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει στο δέντρο για να κλέψει το τυρί από το στόμα του κόρακα, άρχισε να σκέφτεται με ποια πονηριά θα ξεγελάσει τον κόρακα για να του πάρει το τυρί. Αφού σκέφτηκε καλά-καλά, η αλεπού λέει στον κόρακα. «Ω κόρακα, τι όμορφο πουλί που είσαι! Το φτέρωμά σου είναι κατάμαυρο και λάμπει. Τα πόδια σου είναι λεπτά και όμορφα και τα νύχια σου, ό, τα νύχια σου, μοιάζουν με μαργαριτάρια. Τα μάτια σου είναι τα πιο όμορφα και τα πιο έξυπνα και το ράμφο σου, αχ, το ράμφο σου, θα το ζήλευαν όλα τα πουλιά». Ο κόρακας που ήταν κουτός, μόλις τα άκουσε όλα αυτά, άρχισε να καμαρώνει πάνω στο κλαδί όλο περηφάνεια και χαρά. Η αλεπού συνέχισε να λέει, «Με τόση ομορφιά και ξυπνάδα που έχεις, θα έπρεπε να είσαι ο βασιλιάς όλων των πουλιών. Αχ, πόσο θα ήθελα να ακούσω τη φωνή σου. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πιο γλυκιά και από του αηδονιού». Ο κόρακας με όλα αυτά που άκουγε, πήρε μεγάλη χαρά και μια και δυο ανοίγει το ράμφος του να τραγουδήσει. «Κρά, κρά, κρά». Μόλις όμως άνοιξε το ράμφος του, το τυρί έπεσε κάτω και η πονηρή αλεπού άνοιξε το στόμα της και το έκανε μια χαψιά. Γύρισε τότε και είπε στον κόρακα. «Κουτέ κόρακα, σταμάτα πια με την αγριοφωνάρα σου. Αν είχες μυαλό, τώρα θα ήσουν εσύ χορτάτος και εγώ νηστική. Αλλά εγώ σε κορόιδεψα και σου φάγα το τυρί. Γεια σου τώρα και άλλη φορά να προσέχεις περισσότερο αυτούς που σε κολακεύουν, γιατί μπορεί να σε ξανακοροϊδέψουν».